κρίση και χωρίς καμιά αντιπαράθεση. Ξεκινούμε και πάλι σκληρή δουλειά για να συνεχίσουμε αυτό που για 9 χρόνια κάνουμε στην πόλη μας, να την αναδημιουργούμε, να την αναγεννούμε αυτή την πόλη. Στόχος μας είναι αυτά τα επόμενα 5 χρόνια ένα και μόνο πράγμα να επικρατήσει αυτή την πόλη. Η μετατροπή της ως της καλύτερης πόλης για να ζει κάποιος, να δημιουργεί και να εργάζεται. Το ποσοστό που έχετε λάβει, κύριε Δήμαρχε, είναι μία... Πώς το ερμηνεύετε εσείς, τι είναι για σας? Δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ένα ποσοστό το οποίο προκύπτει από μια μη αναμενόμενη συμμετοχή των πολιτών. Άρα υψηλή συμμετοχή είναι δημοκρατική νομιμοποίηση του οποιοδήποτε εκλέγεται. Το μεγάλο αυτό ποσοστό είναι διπλή. Είναι διπλό το μήνυμα και πολύ ισχυρό, αν θέλετε, πολύ ισχυρή ερμηνεία που πρέπει να πάρουμε από αυτό το ποσοστό. Είναι εντολή να συνεχίσει αυτή η πορεία της πόλης. Οι πολίτες μίλησαν και πρέπει να σεβαστούμε αυτό που είπαν οι πολίτες. Να συνεχίσει η Πάφος σε αυτό τον δρόμο της πρόοδου και της ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φέδωνα.